έκανα μία ανάρτηση στο διαδίκτυο χθες που αφορούσε τον κύριο Χασικίδη βεβαίως, τον κύριο Σταυρέλη και τον κύριο Ανόπουλο. Όσον αφορά τον Ανόπουλο, θεωρώ ότι έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει με βάση τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του. Οι άλλοι δύο είναι έκθετοι. Ανέφερα όμως και τον κύριο Πανταζή, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι κακώς δεν έγινε η εκδήλωση και με περηφάνεια ανέφερε ότι πρόεδρος σε ένα σύλλογο βελερεφόντι εκεί στον Άγιο Θόδωρα, που κάποια στιγμή επιχειρήθηκε να μεταβιβαστεί το δικαίωμα που είχαν πάρει με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να μεταβιβαστεί στο βελερεφόντι αυτό το σύλλογο του Αγίου Θόδωρα, γιατί υπάρχει ένας αντίστοιχος στην αρχαία Κόρινθο, για να μην υπάρχουν, να μην μπερδευόμαστε. Και βέβαια είπε με καμάρι ότι εκεί είναι η κόρη του ως πρόεδρος και το είπε με καμάρι. Θα ήθελα να το ρωτήσω ευθέως. Καμαρώνει που στα ιδρυτικά μέλη αυτού του συλλόγου που είναι πρόεδρος η γυναίκα του είναι και ο συγκεκριμένος Βαρυπινίτης. Καμαρώνει. Μα κάποιοι έχουν χάσει, αν θέλετε, εδώ την αίσθηση μέχρι πού πρέπει να κάνουν αντιπολίτευση στο πνευματικό, το δήμαρχο, για να καταφέρουν, γιατί ουσιαστικά το μόνο στόχο που έχουν να καταφέρουν να γίνουν δήμαρχοι ή δημοτικοί αρχή σε αυτή την πόλη. Χωρίς αρχές. Χωρίς να σκέφτονται τίποτα. Μόνο και μόνο να καταλάβουν, να φθύνουν τον δήμαρχο, τον πνευματικό, για να γίνουν δήμαρχοι. Δεν είναι έτσι. Και κάποια στιγμή, όταν έχεις τέτοιες λογικές διαμορφώσει μέσα σου και τέτοιες πρακτικές για να φθύνεις ένα δήμαρχο, κάποια στιγμή πέφτεις ο ίδιος στην παγίδα που ενδεχόμενα πάει να στήσεις. Γιατί σας λέω και πάλι ότι αυτή σαν παγίδα μου θύμιζε και με τις αναφορές του κ. Ανόπουλου θεωρώ ότι επιβεβαιώνομαι. Σαν παγίδα μου θύμιζε ότι καλωστημένη παγίδα, παραπλανούμε ένα διοικητικό συμβούλιο, προχωράμε ομόφωνα και μετά αφού γίνει πυροβολάμε τον δήμαρχο. Εγώ είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έκανα ό,τι ήταν δυνατόν αυτή η εκδήλωση να είναι νόμιμη αφού είχε πάρθει η απόφαση. Και βεβαίως δεν μπορούσα να ήταν νόμιμη, γιατί δεν υπήρχε κανένας πολιτιστικός σύλλογος, κανένας αθλητικός σύλλογος πίσω από αυτή τη διοργάνωση. Και εδώ μια παρένθεση. Υπάρχει αναφορά του κυρίου οικονόμου στο Συμβούλιο. Λέει ότι αν δούμε ότι πετύχει, του χρόνου θα τη χρηματοδοτήσουμε κιόλας. Αλλά φέτος ούτε θα δώσουμε, ούτε θα πάρουμε. Και εκεί είναι εκτεθειμένος. Δεν τον κατανοώ καθόλου. Όταν αφήνει σύχνη πίσω σου ηχητικά, πώς συμπεριφέρεσαι έτσι σε δημοτικό συμβούλιο, μόνο και μόνο για μία μέρα να υπάρχουν σκιές απέναντι σε ένα δήμαρχο που έχει βγει τρεις φορές, παίζει καθαρά, το ξέρουν όλοι, έχει άλλα μειονεκτήματα, αλλά παίζει καθαρά και σε καμία περίπτωση δεν κάνει τέτοιου είδους συναλλαγές. Στη συγκεκριμένη συνεδρία σε Φερρυππίν ακούγεται ο κ. Φιλιππακόπουλος να του λέει ότι κάποια στιγμή μας παραπλάνει σε ένας άλλος σύλλογος. Και όταν το έμαθε ο δήμαρχος, μας πήρε και μας έβαλε χέρι του Φιλιππακόπουλος. Ο Φιλιππακόπουλος το Μάρτι, από το Μάρτι του 18 δεν είναι δίπλα μου στην προσπάθειά μου να ξαναγίνω δήμαρχος τρίτη φορά. Το είπε όμως. Και άκουσα πάρα πολλά, λέει. Ακούσαμε πάρα πολλά. Για αυτό που παραπλανήθηκε και είπε ξεκάθαρα ότι μου είπε παραχωρήσεις, αλλά πάντα θα παίρνουμε τα δικαιώματά μας. Ακούγοντας τα ηχητικά αυτά, εγώ κάποια στιγμή μπορώ να το δώσω και στη δημοσιότητα αυτό, να γίνει κτήμα όλων των Κορινθίων. Αυτή η επίμαχη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κλείνω λοιπόν και λέω ότι περιμένω τις επόμενες ημέρες από τον κύριο Χασικίδη να καταδικάσει αυτά που πρέπει να καταδικάσει, αν θεωρεί, και να σταματήσει να κρύβεται δια της σιωπής του. Τον κύριο Σταυρέλη να κάνει πάλι το ίδιο. Τον κύριο Πανταζή, βέβαια, ο κύριος Πανταζής είναι υπερήφανος. Δεν περιμένω τίποτα, αλλά λέω και για τον κύριο Πανταζή, ας βγει λοιπόν εκ των υστέρων και να πει ότι έκανε λάθος και πλέον καταδικάζει γνωρίζοντας το τι ακριβώς υπάρχει πίσω από όλα αυτά. Και βέβαια οφείλουν και κάποιοι άλλοι απαντήσεις. Ξέρετε κάτι, όταν κάποιοι αναφέρθηκαν ως σπόνσορες σε αυτή την εκδήλωση, σπόνσορα σημαίνει ότι δίνεις χρήματα, κόβεται ένα τιμολόγιο. Μιλάω για τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, μιλάω για τον κύριο Πέτρο τιμολέοντα. Πού κόψαν το τιμολόγιο τελικά? Σε σύλλογο το κόψανε ή σε σύλλογο πολιτιστικό, αθλητικό ή σε προσωπική επιχείρηση? Αυτοί δεν το ξέρανε. Υιοθετούσαν και αυτοί, ο κύριος Πιέτρης που είναι επικεφαλής συνδυασμού, υιοθετούσαν αυτές τις πρακτικές.
Και βεβαίως, εγώ είμαι καλόπιστος, πιθανόν και οι ίδιοι να έχουν παραπλανηθεί. Και αυτοί οφείλουν να βγουν και να πάρουν πλέον θέση σε αυτό το οποίο έχει συμβεί. Σε αυτό που έχει συμβεί να πάρουν θέση. Εγώ δέχομαι και ο κ. Πιτσάκης να έχει παραπλανηθεί και ο κ. Πιέτσης να έχει παραπλανηθεί. Δεν δέχομαι όμως να υπάρχει αυτή η αφωνία μέχρι σήμερα από τη δική τους πλευρά.